Ήταν ένα ζεστό απόγευμα του Σεπτεμβρίου. Η Αθηνά, μαζί με τη γιαγιά της και τα δύο του σκυλιά, τον Ερμή και την Άρτεμη, περπατούσαν στο πάρκο. Εκεί υπήρχε μια μικρή λίμνη με παπάκια. Η Αθηνά ήταν τρομερά ενθουσιασμένη με τα παπάκια. Της άρεσαν πάρα πολύ και ήθελε να παίζει μαζί του συνέχεια. «Σου αρέσουν τα παπάκια, Αθηνά?» ρώτησε η γιαγιά με μια τρυφερή έκφραση στο πρόσωπό της. «Γιαγιά, τα λατρεύω. Θέλω να με φέρνεις εδώ κάθε μέρα για να τα βλέπω», απάντησε η Αθηνά κάνοντας μια τεράστια αγκαλιά στη γιαγιά της. Ο Ερμής και η Άρτεμις την κοίταζαν όλο παράπονο. Τα δύο μικρά σκυλιά ένιωσαν παραμελημένα και προσπάθησαν με χίλιους δυο τρόπους να τραβήξουν την προσοχή της για να παίξει μαζί τους. Πηδούσαν πάνω της, γάβγιζαν, τις τραβούσαν με τις μουσούδες τους στο παντελόνι, αλλά η Αθηνά δεν έκανε τίποτα. Δεν αντιδρούσε καθόλου. Είχε όλη της την προσοχή στραμμένη στα παπάκια που έπαιζαν απρόσεκτα στη λίμνη. Ξαφνικά, το σπαρακτικό κλάμα ενός αγοριού διέκοψε την ηρεμία του απογεύματος. Η Αθηνά και η γιαγιά της έστρεψαν το βλέμμα τους προς τη μεριά που ακουγόταν το κλάμα για να δουν τι συνέβαινε, ενώ ο Ερμής και η Άρτεμις σταμάτησαν και ξάπλωσαν ήσυχα-ήσυχα δίπλα στα πόδια της Αθηνάς. Λίγα μέτρα πιο μακριά, το μικρό αγόρι συνέχιζε να κλαίει με λυγμούς και ζητούσε επίμονα από τη μητέρα του να επιστρέψουν στο σπίτι το συντομότερο δυνατόν. Η μητέρα του έκανε ό,τι μπορούσε για να τον ηρεμήσει και του εξηγούσε πως είχαν έρθει για βόλτα στο πάρκο για να περάσουν καλά και πως θα επέστρεφαν σπίτι σύντομα. «Όχι, θέλω να πάω στο σπίτι τώρα. Δεν περνάω καλά στο πάρκο. Θέλω να πάω σπίτι και να παίξω το αγαπημένο μου διαδικτυακό παιχνίδι», φώναξε το μικρό αγόρι στη μητέρα του. «Σπύρο, δεν είναι σωστό να παίζεις παιχνίδια όλη μέρα. Πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα που θα σε κάνουν χαρούμενο. Εάν θέλεις, μπορούμε να πάμε στο σπίτι του φίλου σου του Τάσου ή μπορούμε να προσκαλέσουμε κάποιους φίλους σου στο σπίτι μας για να παίξετε», τον συμβούλεψε η μητέρα του με μεγάλη υπομονή. Ωστόσο, η απάντηση της μητέρας προκάλεσε νέες, πιο έντονες αντιδράσεις από τον νεαρό αγόρι. Άρχισε να κλαίει ασταμάτητα, ζητώντας ακόμη πιο επίμονα από τη μητέρα του να γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους. «Βλέπεις, Αθηνά, πόσο πολύ μπορεί να σε επηρεάσει το να παίζεις συνεχώς διαδικτυακά παιχνίδια?» τη ρώτησε η γιαγιά της όλο ανησυχία. «Τα παιδιά πρέπει να παίζουν με άλλα παιδιά, να χαίρονται τα πάρκα και τις βόλτες στη θάλασσα. Δεν θα πρέπει να κάθονται όλη μέρα μπροστά από μια οθόνη, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν μεγαλώνουν σωστά και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εθιστούν σε αυτά», εξήγησε η γιαγιά. «Αχ, γιαγιά, πόσο δίκιο έχεις», είπε η Αθηνά. «Σήμερα το πρωί στο σχολείο είχαμε ακριβώς την ίδια συζήτηση και η δασκάλα μας είπε αυτό ακριβώς. Πως δεν θα πρέπει να περνάμε πολλές ώρες στο διαδίκτυο, γιατί αν παίζουμε όλη μέρα δεν θα έχουμε φίλους στην πραγματική ζωή και θα νιώθουμε μοναξιά. Μας είπε επίσης πως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς τα παιχνίδια που επιλέγουμε και να φροντίζουμε να είναι κατάλληλα για την ηλικία μας. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να πούμε κάτι που πραγματικά θα μας τρομάξει ή θα μας αναστατώσει. Και πράγματι, ο φίλος μου ο Γιώργος που παίζει πολλά παιχνίδια, μας είπε πως θα πρέπει ακόμη να προσέχουμε να μην μοιραζόμαστε τα προσωπικά μας δεδομένα. Ο μπαμπάς του, που ξέρει πολλά για το διαδίκτυο, του το είπε αυτό». Ο Ερμής και η Άρτεμις κούνησαν τις ουρές τους δεξιά και αριστερά και πήραν μέρος στη συζήτηση. «Τα μικρά παιδιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μόνα τους χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα», γάβγησε ο Ερμής. Και η Άρτεμις πρόσθεσε: «Και αν βρεθούν αντιμέτωπα με κάποιον ή με κάτι που θα τους αναστατώσει, θα πρέπει αμέσως να το πούνε σε κάποιον ενήλικα που εμπιστεύονται». «Πω πω», αναφώνησε η γιαγιά. «Μα πόσα πράγματα γνωρίζετε για το διαδίκτυο και για τη σωστή και ασφαλή του χρήση?» «Δυστυχώς εγώ δεν γνωρίζω πολλά, καθώς όταν ήμουν στην ηλικία σας δεν υπήρχε διαδίκτυο και τώρα δυσκολεύομαι να μάθω να το χρησιμοποιώ. Δεν ξέρω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος». «Αχ, γιαγιά, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Εγώ, ο Ερμής και η Αθηνά θα σου τα μάθουμε όλα. Πάμε γρήγορα στο σπίτι για να ξεκινήσουμε το μάθημα», είπε η Αθηνά όλο ενθουσιασμό και έδωσε ένα μεγάλο φιλί στο μάγουλο της γιαγιάς. Αμέσως μόλις η οικογένεια έφτασε στο σπίτι, η Αθηνά ζήτησε από τη μαμά της να της ανοίξει το τάμπλετ. «Κάνε γρήγορα, μαμά, θέλω να μάθω στη γιαγιά τόσα πολλά για το διαδίκτυο», φώναξε όλο χαρά, πηδώντας πάνω κάτω γεμάτη ενθουσιασμό. «Έλα, γιαγιά, κάθισε δίπλα μου», είπε στη γιαγιά της. «Και εσύ, καλή μου Αθηνά, ξέρεις όλα όσα χρειάζεται για να πλοηγήσει με ασφάλεια στο διαδίκτυο?» «Από πού το έχεις μάθει, αλήθεια?» ρώτησε η μαμά της με ένα προβληματισμένο βλέμμα. «Μαμά, εσύ και ο μπαμπάς μου έχετε μάθει τόσα πολλά πράγματα σχετικά με το τι να προσέχω στο διαδίκτυο και η δασκάλα μας στο σχολείο μας έχει μάθει επίσης πολλά. Έχω γίνει ειδικός πάνω σε αυτό το θέμα», απάντησε η Αθηνά όλο περηφάνεια.
Τα δύο μικρά σκυλιά χοροπηδούσαν γύρω από την Αθηνά, θέλοντας να δείξουν πως συμφωνούσαν με όλα όσα έλεγε. Λοιπόν, γιαγιά, στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου μπορείς να δημιουργήσεις λογαριασμούς, να ανεβάσεις φωτογραφίες και βίντεο, να μιλήσεις με τους φίλους σου, αλλά ακόμη και να κάνεις καινούριους φίλους. Εσύ, γιαγιά, μπορείς να δημιουργήσεις ένα προφίλ σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης θέλεις. Όμως εγώ, επειδή δεν είμαι 13 χρονών ακόμα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιώ μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δεν ξέρω ακόμη πώς να προστατεύω τον εαυτό μου απέναντι σε όλους αυτούς τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Μάλιστα, στο σχολείο πολλοί από τους μαθητές μου χρησιμοποιούν το TikTok και μοιράζονται βίντεο με ανθρώπους που χορεύουν, πιστεύοντας πως το TikTok είναι για παιδιά. Αλλά η δασκάλα μας είπε ότι για να χρησιμοποιήσει κανείς το TikTok θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 13 χρόνων, γιατί και σε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Και αν δημιουργήσω ένα προφίλ Αθηνά σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τι θα έπρεπε να προσέξω, ρώτησε η γιαγιά γεμάτη απορία. Θα πρέπει πάντα να κρατάς το προφίλ σου ιδιωτικό, γάβγησε ο Ερμής, χαρούμενος που γνώριζε την απάντηση. Και να μην αποδέχεσαι αιτήματα φιλίας από αγνώστους, γάβγησε η Άρτεμις γεμάτη περηφάνεια που ήξερε και αυτήν την απάντηση. Συγχαρητήρια, καλά μου σκυλιά, είπε η Αθηνά. Είσαστε πανέξυπνα. Γιαγιά, θα πρέπει επίσης να σου εξηγήσω ότι στο διαδίκτυο δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Μπορεί να λάβεις ένα αίτημα φιλίας από κάποιον που έχει δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ, θέλοντας να σε πλησιάσει και να σου κάνει κακό. Θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτική και να μην αποδέχεσαι αιτήματα φιλίας από αγνώστους, όπως είπε πολύ σωστά και η Άρτεμις. Να μην μιλάς με ανθρώπους που δεν ξέρεις και σε καμία περίπτωση να μην συναντάς από κοντά ανθρώπους που έχεις γνωρίσει στο διαδίκτυο, είπε ορθά κοφτά η Αθηνά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να παραμείνεις ασφαλής. Όλα όσα μου είπες, Αθηνά, είναι πολύ σημαντικά και θα ακολουθήσω τις συμβουλές σου κατά γράμμα. Αλλά πες μου, σε παρακαλώ, κάτι ακόμη. Δεν έχω πολλά χρήματα και η σύνταξή μου δεν φτάνει για να αγοράσω ένα κινητό τελευταίας τεχνολογίας. Αλλά θα ήθελα πολύ ένα. Έχω δει λοιπόν στο διαδίκτυο πως υπάρχουν κάποιοι διαγωνισμοί όπου μπορείς να κερδίσεις τέτοια κινητά τηλέφωνα ή ακόμη και δωρεάν ταξίδια. Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα να πάρω μέρος σε έναν από αυτούς τους διαγωνισμούς, ρώτησε η γιαγιά με περιέργεια. Όχι, γιαγιά, όχι, για κανένα λόγο. Οι περισσότεροι από αυτούς τους διαγωνισμούς είναι ψεύτικοι. Με αυτόν τον τρόπο, κακοί άνθρωποι θέλουν να πέσουμε στην παγίδα τους, να βάλουμε τις προσωπικές μας πληροφορίες και έπειτα να μας τις κλέψουν. Η δασκάλα μας είπε ακόμη πως δεν θα πρέπει ποτέ μα ποτέ να ανοίγουμε συνδέσμους που φαίνονται περίεργοι ή που δεν γνωρίζουμε ποιος μας τους έχει στείλει, είπε η Αθηνά με βροντερή φωνή. Η Άρτεμις, η οποία άκουγε προσεκτικά όλα όσα έλεγε η Αθηνά, πήδηξε ψηλά, στάθηκε στα δυο της πόδια και είπε: Ερμή! Θυμάσαι χθες όταν βλέπαμε την αγαπημένη μας παιδική εκπομπή και ξαφνικά ένα παράθυρο εμφανίστηκε στην οθόνη που μας έλεγε ότι είχαμε κερδίσει ένα φορητό υπολογιστή και μας προέτρεπε να πατήσουμε το σύνδεσμο για να πάρουμε το δώρο? Αυτό ήταν, είμαι σίγουρη. Ήθελαν να πατήσουμε το σύνδεσμο και να υποκλέψουν τα προσωπικά μας δεδομένα. Ναι, αυτό ήταν. Έχεις απόλυτο δίκιο, Άρτεμις. Ευτυχώς δεν την πατήσαμε και φωνάξαμε τη μαμά της Αθηνάς για να μας το βγάλει και έτσι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε την εκπομπή μας. Έχω ακούσει πως εκτός από το να κλέβουν τις προσωπικές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, αν πατήσεις ένα άγνωστο σύνδεσμο, η συσκευή σου μπορεί να μολυνθεί από κάποιον ιό και να πάθει ζημιά. Ή μπορεί να ανοίξει κάποια περίεργη σελίδα που περιέχει ακατάλληλο υλικό, πρόσθεσε ο Ερμής, που τρομοκρατημένος στην ιδέα του τι θα μπορούσε να τους έχει συμβεί, πήγε και κρύφτηκε κάτω από την καρέκλα. Μα πόσο σημαντικό είναι που γνωρίζετε όλα αυτά τα πράγματα και μου λέτε τι να προσέχω όταν χρησιμοποιώ το διαδίκτυο, είπε η γιαγιά, παίρνοντας την Αθηνά και την Άρτεμη μια αγκαλιά. Αθηνά, μήπως θα έπρεπε να πεις στη γιαγιά ότι δεν θα έπρεπε να πιστεύουμε όλα όσα βλέπουμε στο διαδίκτυο, ρώτησε η μαμά της Αθηνάς και πρόσθεσε. Νομίζω ότι και αυτό είναι εξίσου σημαντικό με όλα όσα της έχεις πει μέχρι τώρα. Αχ, μαμά, πόσο δίκιο έχεις! Σχεδόν το ξέχασα! Γιαγιά, υπάρχουν πολλές απάτες στο διαδίκτυο, γι' αυτό μην πιστεύεις όλα όσα διαβάζεις. Εάν θέλεις να είσαι σίγουρη ότι αυτά που διαβάζεις είναι πραγματικά, θα πρέπει να το διασταυρώσεις με άλλες πηγές από άλλες σελίδες ή από κάποιο βιβλίο ή να ρωτήσεις κάποιον που εμπιστεύεσαι. Για παράδειγμα, σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ ρωτάω τη μαμά ή τη δασκάλα μου. Και αν δεν είμαι σίγουρη ότι κάτι που διαβάζω είναι σωστό, δεν το αναδημοσιεύω, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί άθελά μου να μπερδέψω ή να παραπλανήσω άλλους ανθρώπους
που θα διαβάσουν αυτό που έχω κοινοποιήσει και θα το πιστέψουν. Ουάου, Αθηνά, ούτε που το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Μα πόσο έξυπνη είσαι και πόσο πολλά πράγματα γνωρίζεις για το διαδίκτυο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου, για όλα όσα μου έμαθες σήμερα, είπε η γιαγιά γεμάτη ανυπομονησία και συνέχισε. Ανυπομονώ να ξεκινήσω να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο μόνη μου τώρα που ξέρω τι θα πρέπει να προσέχω. Γιαγιά, μη βιάζεσαι, είπε η Αθηνά. Θα πρέπει να κάνουμε μερικά ακόμη μαθήματα, γιατί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι στο διαδίκτυο που θα πρέπει να προσέχεις. Αλλά θα σου πω ένα μυστικό που θα σε βοηθήσει πολύ. Και συνέχισε με ένα συνωμοτικό ύφος. Έχω δει τη μαμά που μπαίνει στη σελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και από εκεί μαθαίνει πολλά πράγματα σχετικά με το τι θα πρέπει να προσέχουμε στο διαδίκτυο. Πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς τη σελίδα τους. Για να δούμε πώς λέγεται. saferinternetforkids.gr, είπαν ο Ερμής και η Αθηνά με μια φωνή. Ναι, πολύ σωστά, καλά μου σκυλιά. Είσαστε η καλύτερη βοηθή μου. Και γι' αυτό το λόγο ήρθε η ώρα να σας ανταμείψω με ένα παγωτό. Ελάτε, ελάτε γρήγορα. Όποιος φτάσει πρώτος στο ψυγείο θα πάρει το μεγαλύτερο χωνάκι, είπε η Αθηνά χοροπηδώντας από ενθουσιασμό και άρχισε να τρέχει προς την κουζίνα. Τα δυο σκυλιά έτρεξαν πίσω της. Το επόμενο πρωί η Αθηνά ξύπνησε και δίπλα στο μαξιλάρι της υπήρχαν τρία βιβλία με τον αγαπημένο της ήρωα Ατ Παπάκι. Η Αθηνά ξετρελάθηκε από τη χαρά της. Πόσο της άρεσε να διαβάζει τις περιπέτειες του Ατ Παπάκι και να μαθαίνει καινούργια πράγματα για το διαδίκτυο. Η αγαπημένη της γιαγιά ήθελε με αυτόν τον τρόπο να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αθηνά για όλα τα πράγματα που της είχε μάθει σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.